Χαίρετε. Άλλο ένα Λίντερ ξεκινάει. 4 Δεκεμβρίου του 2023. Μεγάλη μου χαρά, διότι ο προσκεκλημένο ο σημερινό είναι ποταμό στην κυριολεξία, πελώρια εμπειρία και ένα άνθρωπο μεταδοτικό, εκφραστικό, ένα άνθρωπο που του... σ' αρέσει να τον ακού, γιατί μαθαίνει πράγματα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Εμεί οι δημοσιογράφοι, να σα πω την αλήθεια, τα περισσότερα λάθη τα κάνουμε από άγνοια και από υποτίμηση των θεμάτων. Μη βλέπετε παντού δράκου, θεωρίε συνωμοσία, αυτά που δεν λένε τα κανάλια. Ελάτε μια βόλτα μια μέρα σε ένα κανάλι να καταλάβετε ότι οι δημοσιογράφοι ούτε όλα τα ξέρουν. Κουνάει ο κ. Βασίλη στο κεφάλι. Ούτε όλα τα ξέρουν, ούτε μπορούν να τα μάθουν. Να συζητήσω πολύ αν είναι χαμηλό ή υψηλό το επίπεδο και η ποιότητα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν γίνονται τόσε παγκόσμιε συνωμοσίε πίσω από τι κλειστέ πόρτε. Κύριε Κρασά, καλώ ήρθατε. Ο κ. Ιάννη Κρασά, αντιστράτηγο ένα άνθρωπο που μα βοηθάει πολύ και ευχαριστώ πολύ. Μα βοηθάτε και στο ΣΤΑΡ, μα βοηθάτε και εδώ στην εκπομπή. Να είστε καλά που μα διαθέτετε το χρόνο Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω να. Θα τα, τα πούμε καλά. Έχω πολλέ απορίε. Και ξεκινώ από το... αυτό που απασχολεί εμένα περισσότερο ω τηλεθεατή. Λόγω τη ιδιότητά μου, αναγκάζομαι και βλέπω και τουρκικά κανάλια. Είναι μέσα στο πλαίσιο τη δουλειά μου αυτό. Yeah. Δεν υπάρχει βράδυ, κύριε Κρασά, που στη γειτονική χώρα να μην υπάρχει ένα αντίστοιχο Κρασά, δεν θέλω να το προσωποποιήσω. Ο οποίο να κάνει ασκήσει πολέμου επί συγκεκριμένου χάρτη, με συγκεκριμένα παραδείγματα και πάντα μονοσήμαντα στόχο τα ελληνικά νησιά και τι ελληνικέ πόλει. Yeah. Προχθέ, τρει απόστρατη, εξαιρετικοί κατά τα άλλα φαντάζομαι. Έκαναν άσκηση με το τι δυνατότητε έχει ο ταϊφούνο πύραυλο, και βάζανε πυραυλάκια στην οθόνη του να χτυπάνε τα νησιά μα, την Αθήνα, τη Λάρισα, δεν ξέρω πού. Εμεί πώ πρέπει να απαντήσουμε σε αυτά και τι ψυχολογία δημιουργεί στον Τούρκο τηλεθεατή αυτό που το βλέπει κάθε μέρα. Υπάρχει η ψυχολογία του Τούρκου και υπάρχει η ψυχολογία του Έλληνα. Ένα έθνο θα πρέπει πάνω απ' να έχει ένα όραμα. Η Ελλάδα είχε ένα όραμα μέχρι το 1922, είχε το όραμα τη μεγάλη ιδέα. Βάδισε με αυτό το όραμα και, και έκανε την εθνική στρατηγική τη ε, πάνω σε αυτό το όραμα, δηλαδή την απελευθέρωση των Ελλήνων, οι οποίοι βρίσκονται υπό θωμανικό ζυγό. Και μάλιστα καταστρώσαμε να υπερδιπλασιάσουμε τη χώρα μα, ο ελευθερίου οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν ένα όραμα και το λένε σε όλε τι τόνου. Είναι το όραμα τη γαλάζια πατρίδα. Ο Ερντογκάν μιλάει για τα σύνορα τη καρδιά του. Μιλάει ότι ε, 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 εκεί η Γάζα ήταν κάποτε οθωμανική, ήταν οθωμα, ανήκει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και αναφέρεται και για τι πόλει όπω είναι η Θεσσαλονίκη και τα Σκόπια ότι και αυτοί κάποτε ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για να ελοποιηθεί ένα όραμα, θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη ψυχολογική προετοιμασία. Από την αρχή τη Ιστορία. Α, ε, αυτό το οποίο χρειάζεται για να πάει ένα, ένα έθνο να προετοιμαστεί και να, να διεξάγει πόλεμο είναι η ψυχολογική προετοιμασία, το φρόνημα. Χωρί φρόνημα δεν μπορεί να πολεμήσει. Εκολοκύθια ηρεμία έχω. Λοιπόν, λοιπόν, λένε αυτά στα καράγια, αφήνεται λοιπόν, να Αυτό είναι το φρόνημα. Το οποίο είναι το φρόνημα ναι. δεν αποκτάται και αυτόματα. Λε αύριο θα γίνει πόλεμο, οπότε ξαφνικά όλοι μεταβάλλονται και από οι φιλήσικοι πολίτε γίνονται στιγμή και πολεμιστέ yeah. και θυμούνται και παίρνουν το τουφέ και πάνε να πολεμήσουν. Αυτό λοιπόν είναι το, το ένα θέμα. Η προετοιμασία αυτή. Έχει γίνει και στο Ισραήλ με την Χαμά. Τώρα που βλέπουμε, η Χαμά από την πρώτη δημοτικού, με το που ανοίγει στα βιβλία τη πρώτη δημοτικού, λένε μέσα, ζούμε για να σκοτώνουμε Ισραηλινού. Mm -hmm. δε, το δε φρόνημα έχει δύο όψει. Τον καλύτερο ορισμό του πατριωτισμού και του εθνικισμού του έδωσε ο Ντεγκόλ, κατά την άποψή μου, που είπε ότι ο εθνικιστή πολεμάει γιατί μισεί τον εχθρό του, Χαμά. Θέλει yeah. να σκοτώσει Ισραηλινού. Και ο πατριώτη πολεμάει διότι θέλει να υπερασπιστεί την πατρίδα, την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την ακαιρεότητα. Ναι, συγγνώμη Εάν... που διακόπτω εδώ. Υπάρχει όμω ένα οξύμορο σχήμα. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι θα πολεμήσουν του Έλληνε και είναι πατριώτες. Ναι. Διότι είναι η απελευθέρωση εδαφών τα οποία θεωρούν ότι του ανοίγουν. Ναι. Και αυτό προβάλλεται καθημερινά στην Τουρκία. Ε, καλά. προβάλλεται γιατί έτσι καλλιεργείται. Αν δεν καλλιεργείται, και εμεί θα πρέπει από την πλευρά μα να καλλιεργούμε ότι το μεγαλύτερο καθήκον μα απέναντι στη χώρα μα είναι τη στιγμή που θα απειληθεί να θυσιάσουμε, αν χρειαστεί, και τη ζωή μα προκειμένου να την υπερασπίσουμε. Και πώ προετοιμάζουμε τον κόσμο, βλέποντα τη γη τη Ελλάδα. Όχι, προφανώ όχι. Και το ετοιμάζουμε από την πρώτη δημοτικού, λέγοντα και προβάλλοντα όλου αυτού οι οποίοι σκοτώθηκαν προκειμένου να είμαστε εμεί ελεύθεροι. Λέγοντα αυτό που κάνανε οι αρχαίοι Αθηναίοι, όταν σε μια δημόσια τελετή ερχόντουσαν και παραλάμβανανε όταν ενηλικιωνόντουσαν σε ηλικία 18 χρόνων τα όπλα των γονέων του και έλεγαν ότι εγώ αυτά τα όπλα θα τα τιμήσω και την πατρίδα μου δεν θα την παραδώσω μικρότερη αλλά μεγαλύτερη. Και το θεωρούσαν ναι, αυτό ύψη τιμή. Ο δε εσχύλος, ο οποίος ήταν από του τρει μεγάλου και έγραψε τη Μίδια και την Ορέστια. Δεν ήθελε στον τάφο του να γράψει ότι ήταν ο μεγάλο τραγουδό. Έγραψε στον τάφο του επειδή το ήθελε ότι πολέμησε σαν έφηβο του ε, Πέρσε στη μάχη του Μαραδόνο. Ναι, ήταν η ύψη στη τιμή. Ναι, αυτό είναι το φρόνημα. Αυτό το φρόνημα λοιπόν. Πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Γιατί αν δεν το καλλιεργήσουμε, στρατηγιέ. τότε. Έχω την εξή δυσκολία. Γιατί είναι η δουλειά μου και δεν μπορώ εύκολα να το μεταδώσω, να το μεταλαμπαδεύσω στον επόμενο. Να το δώσω, να το καταλάβει. Στο Ζάπινγκ του Champions League, ο Τούρκο τηλεθεατή βλέπει ένα μπύραυλο να χτυπάει την Αθήνα. Δεν ξέρω, δηλαδή. Προσπαθώ και σε φίλου και σε γνωστού και με άλλου συναδέλφου που το συζητάμε. Για να καταλάβει ο Έλληνα την τάξη μεγέθου, αυτό συμβαίνει στι 10.30 το βράδυ. Δεν συμβαίνει σε κάποιο καλωδιακό κανάλι που επιλέγει κάποιο να δει πούμε, ένα τέτοιο πρόγραμμα ειδικού ενδιαφέροντο. Δεν είναι στο αντίστοιχο History Channel τη Τουρκία. Είναι σαν να λέμε στο Star, στο Mega και στον Α. Yeah. Και ανοίγει και βλέπει τον κρασά και πετάει πυραυλάκια στην Ελλάδα. Yeah. Περί την κολοκύθια κουραφέξα, αλλά φιλίε, ελληνοτουρκικέ φιλίε και δεν ξέρω τι. Και εμεί αυτόν τον άνθρωπο, για να προχωρήσει το επόμενο ερώτημα, θα τον υποδεχθούμε την Πέμπτη. Θα τον υποδεχθούμε και ναι. αναμένουμε και εγώ ειλικρινά. Τι αναμένετε. Ποιο εσείς. θα είναι το αποτέλεσμα yeah. της τη Αυτό που είπατε. Διότι θυμόμαστε την προηγούμενη επίσκεψη, η οποία έγινε το, 1900, το 2017 yeah. Στι 5, Αυγουστού, στις 5 Δεκεμβρίου, <ΣΣ> ε, είναι αυτό 7 Δεκεμβρίου και η οποία δεν πήγε καλά, διότι θυμάστε ήρθε εδώ <ΣΣ> και, δεν ευθέω τη συνθήκη τη Λοζάνη. Άρα λοιπόν η επίσκεψη του Ερντογκάν θα πάει άριστα, ένα κύριο Ερντογκάν και πει ναι, αναγνωρίζω ότι η μόνη διαφορά που έχουμε είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. <ΣΣΣ> <ΣΣ> θα τον κάνουμε σύμφωνα <ΣΣΣ> με το διεθνέ δίκαιο και ε, σα αναγνωρίζω όλα τα δίκαια που έχετε. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Άρα, δεν θα πάει καλά. Δεν πάμε στην άλλη. Στη λύση. Τι θα πάει καλά, yeah. εάν συμφωνήσουμε στα μέτρα χαμηλή εντάσεω, δηλαδή σε εμπορικέ συμφωνίε, σε ε, συνεργασία όσον αφορά <laughs> την αντιμετώπιση ε, το, του λαθρεμπορίου, των ε, μετακινήσεων των ε, μεταναστών, ε, σε θέματα τουρισμού, ανταλλάξεω επισκέψεων, αθλητικά γεγονότα. Και πλέον ου. Οπότε δημιουργηθεί ένα κλίμα το οποίο θα συζητηθούν θέματα χαμηλή εντάσεω. Εάν τώρα εκεί πει ότι εγώ ξέρετε δεν αναγνωρίζω τη συνθήκη τη Λοζάνη. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να έχετε αποστρατικοποιημένα νησιά. Πάμε ότι θέτει ορισμένε κόκκινε γραμμέ, τι οποίε θα ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε, αν θα προχωρήσουμε. Όχι πλέον, θα φύγουμε από τα θέματα χαμηλή εντάσσεω και θα πάμε στα δύσκολα. Ε, τώρα για να πάμε στα ε, λοιπόν, δύσκολα. αυτά τα δύσκολα, γι' αυτό το πύραυλο ε, που ναι. δείχνουν προηγουμένω, να έχετε υπόψη ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα από τι 165 χώρε που έχουν υπογράψει το νόμο του ΟΗΕ για το δίκαιο τη θαλάσσης το οποίο εμείς έχουμε ενσωματώσει από το 1995 στο δικαιακό μας σύστημα, το οποίο δεν κάνουμε χρήση του δικαιώματό μα να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα από 6 ναυτικά μίλια σε 12 ναυτικά μίλια, διότι η Τουρκία μετά που μας απειλεί ότι θα κηρύξει τον πόλεμο αν κάνουμε αυτή την ενέργεια η οποία από εμά είναι κάτι ένα δικαίωμα το, το οποίο μπορούμε να εξασκήσουμε μονομερός. Να έρθουμε στα δύσκολα τώρα που είπατε πριν. Δύσκολα. Τα δύσκολα, από ό,τι καταλαβαίνω, έρχονται όταν η απειλή είναι ασύμετρα μεγαλύτερη από αυτά που περιμένουμε. Δηλαδή, στα δύσκολα, μέχρι στιγμή και στον Εύρο, ανταποκριθήκαμε. Μιλάω για την παρολίγων εισβολή των μεταναστών. Μετανάστε. όχι ναι. στρατό. Ναι, όχι. Λέω ότι είχαμε ναι, τα προηγούμενα ναι, ναι. χρόνια. Ναι. Δεν είχαμε κάτι άλλο. Και με τον ένδοξο σαλιάρι, τον Άβαρχο, τον πλίαρχο. Τα καταφέραμε, τα κατάφερω ίδιο σιγά, εμείς δεν βοήθησαμε πουθενά, μην λέμε ότι θέλουμε και οι ηρωικοί πιλότοι μας έχουν καταφέρει να αναχαιτίζουν τον τουρκικό εχθρό. Όταν αυτό μεγαλώσει και γίνει σύραξη και γίνει επεισόδιο, εμείς είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε, είμαστε έτοιμοι α' ε, στα σχέδια και β' επί του πρακτέου και γ' σαν κοινωνία. Ή θα πιαστούμε με το στόμα ανοιχτό και θα είμαστε και αδικαιολόγητοι γιατί μας απειλούν 30 χρόνια. Πρέπει να έχετε υπόψη ότι τα σχέδια έχουν προϋποθέσεις. Ναι. Λέμε, ενώ οι διαταγές οι της διαταγές, μάχης οι... Ε, δεν έχουν προϋποθέσεις, δεν είναι να επιτεθεί εναντίον αυτού του υπόσχεματο, να αποβιβαστεί, να καταλάβει και σου δίνει συγκεκριμένη αποστολή άνευ Σου δίνει τι πληροφορίε περί του εχθρού. Στα σχέδια υπάρχουν προποθέσει. Για να μπορέσει η Ελλάδα να μυθεί έναντι τη Τουρκία, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει ένα επαρκή χρόνο προειδοποίησεω. Διότι ο ελληνικό στρατό, ο ενεργό ελληνικό στρατό δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει την τουρκική επίθεση. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνει μια κατάλληλη προετοιμασία. Τρίτον, θα πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε ο, ο πόλεμος διεξάγεται από τις κυβερνήσεις. Οι στρατιωτικοί διεξάγουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση πρέπει να θέτει έναν πολιτικό στόχο πολέμου. Δεν μπορεί να πολεμάς χωρίς πολιτικό στόχο πολέμου. Ο πολιτικός στόχος του πολέμου από το 1974 και δεύτερον όλες οι κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει ότι ο κίνδυνος βρίσκεται από Ανατολάς όσον αφορά ο στρατιωτικός κίνδυνος από την Ελλάδα και από καμιά άλλη χώρα δεν απειλούμεται και ο πολιτικός στόχος του πολέμου είναι να μην απολέσουμε Έδαφος. Και μάλιστα να μην απολέσουμε κύρια νήσο. Άρα λοιπόν, ποιο είναι ο στόχο, Να μην απολέσουμε έδαφο. Μίλησατε για το ναυτικό και την αεροπορία. Χωρί να έχω συνταχνιακή διάθεση, διότι προέρχομαι εκ του στρατού. Παραδείγματα. Το ναυτικό και η αεροπορία ελέγχουν. Ελέγχουν τον αέρα και το ναυτικό. Η αεροπορία τον αέρα και το ναυτικό τη θάλασσα. Αυτό όμω, ο οποίο κατέχει είναι ο στρατό. Αν ευκατοχή, δεν έχουμε αποτέλεσμα. Στην Ουκρανία έχουν σκοτωθεί γύρω στου 250.000 πολεμώντα για να ανακαταλάβουν οι Ουκρανοί το έδαφο του και οι Ρώσοι για να μην του το επιτρέψουν. Μόνο στον Μπαχμούτ σκοτώθηκαν 30.000 άτομα. Στη Γάζα γίνεται το ίδιο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εκτό των προποθέσεων να υπάρχει φρόνημα και εκπαίδευση. Είναι καλύτερα να έχει αποφασισμένους και αποφασισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό με όχι τα πλέον σύγχρονα μέσα παρά να έχεις τα σύγχρονα μέσα και το προσωπικό να μην είναι αποφασισμένο και ε, εκπαιδευμένο. Και τον πόλεμο το διεξάγει είναι, το πρώτο στοιχείο είναι αγώνα ψυχικών δυνάμεων. Το οποίο διεξάγει στην ουσία ολόκληρο το έθνο ο στρατιώτης από πίσω θέλει την ηθική υποστήριξη του περιβάλλοντος του, δηλαδή αν είναι ο πατέρας και η μάνα του πει παιδί μου, κοίταξε εκεί που θα πας να κάνεις το καθήκον σου και να υπερασπίσεις την πατρίδα. Ο στρατιώτης αυτός θα πολεμήσει. Εάν του πει, ξέρεις παιδί μου, κοίταξε εσύ να γυρίσεις ζωντανό και τι δεν μας νοιάζει τι θα γίνει. <laughs> αυτός ο στρατιώτης πιθανόν να μην πολεμήσει. Ναι. Επί... Και επίση, συγγνώμη, σα διακόπτω, πρέπει ο στρατιώτη να είναι σίγουρο για τη σοβαρότητα τη απειλή απέναντι στο σπίτι του. Γιατί αν του λες ότι θα πολεμήσεις κάτι που είναι λίγο αδιευκρίνιστο, που δεν ξέρεις περί τίος πρόκειται ακριβώς, δεν πρόκειται και να το κατανοείς και να θυσιαστεί γι' αυτό. Αν είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι είσαι πολεμάς υπερβομών και αιστίων, όποιο ε, κι αν είσαι, ό,τι και αν είσαι, νομίζω ακριβώς, ότι αλλάζει και τις χρονογέες. Αυτό που είπατε, είτε, ε, είτε, είτε πέντες Ελλήνων, να πολεμήσετε, να, σώσετε, να υπερασπιστείτε τα σπίτια σας, τις οικογένειες και τους ναούς. Δηλαδή, αυτό που πολεμάμε. Να σώσουμε, να υπερασπιστούμε την πατρίδα μα υπό την ευρεία έννοια. Ναι, είπαμε πριν βέβαια ότι εμεί λέμε και σωστά ότι απειλούμαστε μόνο από την Ανατολή, μόνο από του Τούρκου. Σα τρομάζει, παύλα προβληματίζει το γεγονό ότι και οι ίδιοι οι Τούρκοι θεωρούν ότι έχουν μια απειλή από του Κούρδου, την οποία αναγνωρίζουν, αλλά η αμέσω επόμενη απειλή του θεωρούν ότι είναι η Ελλάδα. Μάλιστα ω πολιορκητικό κρυό ή ω αιχμή του δόρατο όπου το δόρυ είναι οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι και εμεί είμαστε η Ακίδα μπροστά, η ΕΧΜΗ. Αλλά το ίδιο πιστεύουν και οι Τούρκοι για εμά. Δεν το πιστεύουμε μόνο εμεί για του Τούρκου. Δεν ξέρω αν μα. Πώ θα του απειλήσουμε του Τούρκου. Δεν ξέρω, δηλαδή θα επιτεθούν. Εγώ και... μπορώ να σα πω πολλού ε, τρόπου. Δηλαδή, αλλά δηλαδή, δεν ξέρω αν γίνονται. Δηλαδή, δηλαδή ναι. αν μιλάμε στρατιωτικά, ναι. ε, το να επιτεθούμε στη Μικρά Ασία, να αποβεστούμε, είναι πρακτικά δύνατο. Ε, το κάναμε μία φορά όταν η Τουρκία ήταν στο πάτωμα, τότε, το 1919, όταν αποβιβάστηκε ο στρατό, που στην ουσία ε, είχε εξαφανιστεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι, δεν υπήρχε και, το και, τότε, και τότε δεν κατορθώσαμε στρατιωτικά. Ήταν μια επιχείρηση πέρα του δυνατού τίτλου μα. Άρα λοιπόν, ούτε από την πλευρά τη Μικρασία, αλλά ούτε και από την πλευρά τη Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινοπόλη έχει 12 εκατομμύρια πληθυσμό. Είναι όλο ο πληθυσμό τη Ελλάδο. Δηλαδή και μια επιχείρηση να περάσουμε τον Εύρο δεν ξέρω τι θα κάνουμε μετά. Άρα στρατηγικά δεν πιστεύω οι Τούρκοι να θεωρούν ότι απειλούμεθα. Μπορούμε να του απειλήσουμε με βομβαρδισμού. Δηλαδή έχουμε τα μέσα, έχουμε σύγχρονη αεροπορία, έχουμε σύγχρονα πυραυλικά συστήματα και μπορεί να ε, εκτοξεύσουμε μέσα και να, έχουν, να κάνουμε καταστροφέ είτε σε στρατιωτικέ εγκαταστάσει δηλαδή και σε στρατιωτικά μέσα, πλοία, αεροπλάνα ή και σε κρίσιμε στρατιωτικέ βιομηχανίε. Αλλά αυτό δεν θα κερδίσει τον πόλεμο. Υπό αυτή την έννοια, σε περίπτωση πολέμου, μπορούμε να κάνουμε αυτέ τι ενέργειε. Αλλά αυτέ οι ενέργειε του τέλου δεν θα κρίνουν τον πόλεμο. Διότι, ναι. αν εμεί, παραδείγματο χάρη, χάσουμε ένα νησί και έχουμε καταστρέψει 100 τουρκικά αεροπλάνα και έχουμε καταστρέψει και 10 εγκαταστάσει, οι χαμένοι θα είμαστε εμεί. Okay. Γιατί και τα αεροπλάνα αντικαθίστανται και οι εγκαταστάσει ξαναχτίζονται. Ναι, το έδαφο δεν μπορεί να το ξαναπάρει πίσω, το χαρακτηριστικό παράδειγμα τη κοινωνία. να σου πω είναι, είναι τρει παραγόντε οι οποίε από την αρχή τη ιστορία, άμα του παραμιλήσει, χάνει. Είναι εχθρό, έδαφο και Στο Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ουκρανία. Οι Γερμανοί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στο Κίεβο, μόνο στην κατεύθυνση του Κιέβου, βάλανε ένα εκατομμύριο άντρε. Ο Πούτιν πήγε με 220.000 άντρε και του διέσπερε σε τρει κατευθύνσει. Άρα τον έφαγε το έδαφο. Το έδαφο μα έφαγε και εμά την Εκκρασία. Το έδαφο έφαγε τον Απολέοντα κατά την εκστρατεία τη Ρωσία. Το έδαφο έφαγε και του Γερμανού. Δεν μπορεί να παραβλέψει το έδαφο. Δεν μπορεί να παραβλέψει τον εχθρό. Ποιο είναι ο εχθρό. Όταν επετάθη η Ρωσία εναντίον τη Ουκρανία, που λέω για το πιο πρόσφατο, ήταν 10 προ 1 στην αεροπορία. Η αεροπορία όμω δεν κατόρθωσε να μπουν τα ρωσικά στρατεύματα καν στο Κίεβο. Ναι. Και μετά είναι και το καιρό υπό την έννοια ότι τώρα, γιατί δεν μιλάμε τώρα αν είναι, είναι, το πολύ κρύο, αυτό που είπανε κάποτε ο στρατηγό χειμώνα, αυτή τη στιγμή αυτό το βλέπει πάλι. Δεν μπορεί να κάνει επιχειρήσει σε περίοδο που έχει λάσπη. Λάσπη, να ξέρετε, ο χειρότερος είναι ο χειρότερο αντιπάλου του στρατιώτου. Είναι καλύτερο να είναι στεγνό, να είναι παγωμένο παρά λασπό. Το λασπώδες δε πάντοτε δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Πάμε δύο βήματα πίσω. Ωραία τα είπαμε, αλλά η Τουρκία, Eurofighter, για μα ψάχνει να αγοράσει. F16 ψάχνει να αγοράσει την πρώτη φάση, αλλά αν δεν τα καταφέρει, θέλει Eurofighter, θέλει κάτι μεταχειρισμένα βρετανικά, διότι δεν τις δίνουν, οι Ισπανοί τις δίνουν, αλλά οι Γερμανοί δεν τις δίνουν καινούρια. Τα αεροπλάνα αυτά για μας τα θέλει. Δεν τα δηλαδή θέλει αγί... για κανένα άλλο. Είναι ακριβώ όπω το είπα. Εκτό αν οι Κούρδοι ξαφνικά πάρουν F35, α πούμε. Ε, 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 είναι ακριβώ αυτό το οποίο είπατε ε. και το οποίο και, ε, είναι και η άποψή μου. Η Τουρκία δεν απειλείται στην ουσία. Δεν απειλείται. Υπάρχει κουρδική μειονότητα, υπάρχει κουρδική απειλή, αλλά δεν απειλείται από εξωτερικό εχθρό. Απειλεί όμω. Και επειδή αυτή η στάση του Ερντογκάν, η οποία έχει τηρήσει και με του μουσουλμάνου και με τι ε, με τα ανοίγματα που κάνει προς τις χώρες ε, ε, τις μουσουλμανικές προς το Ιράν με τις δυσκολίες τις οποίες παρουσιάζει να ενταχθεί η Σουηδία στο ΝΑΤΟ έχει αρχίσει και προβληματίζει πλέον τους συμμάχους και ξέρουν ότι αν τους διαθέσουν αεροπλάνα υπερσύγχρονα δεν θα τα χρησιμοποιήσουν εναντίον του εχθρού του ΝΑΤΟ, αλλά θα τα χρησιμοποιήσουν εναντίον των συμμάχων του. Οπότε προβληματίζεται πάρα πολύ να του δώσει υπερσύγχρονα αεροπλάνα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουν κάποια στιγμή εναντίον τη Ελλάδα. Και σου λέει καλύτερα να τα δώσουμε στην Ελλάδα που ξέρουμε ότι δεν θα προκαλέσει, παρά να τα δώσουμε στην Τουρκία και μετά θα αναγκαστούμε να αντιμετωπίσουμε εμεί οι ίδιοι τα συστήματά μα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο ψάχνει η Τουρκία είναι να αυξήσει την ισχύ τη. Γιατί στο τέλο τέλο όλα είναι θέμα ισχύω. Yeah. Είναι η αναζήτηση τη ισχύω. Τα κράτη θέλουν να είναι ισχυρά Ισχυρά οικονομικά, ισχυρά πληθυσμιακά, ισχυρά όσον αφορά την έκτασή του, ισχυρά όσον αφορά τι στρατιωτικέ του δυνατότητε. Η ισχύ είναι το ζητούμενο. Να ξέρετε το 2022 είναι το έτο που έχουν αυξηθεί οι δαπάνε παγκοσμίω για στρατιωτικού εξοπλισμού ε, στα 2,7 που μεταβάλλεται γύρω στα 3, -3 εκατομμύρια Είναι οι μεγαλύτερε δαπάνε από το 1960, που είχαμε τότε το. Ψυχρό πόλεμο στο φόρτι του και τα τρία, και το μισό των δαπανών τα έχουν καταναλώσει η, η Αμερική, η Ρωσία και η Κίνα. Τα και ένα, τρία... Είχαμε και ένα πόλεμο βέβαια, σε εξέλιξη. Ναι, και το αλλά προσφυβείο. τα τρία ισχυρότερα ναι, κράτη ναι. θέλουν να διατηρηθούν, να, να, να εξακολουθήσουν να είναι ισχυρά. Και οι στρατιωτικοί ισχύε, παρότι έχει περάσει όλο αυτό ο χρόνο, θα πω ότι ούτε οι θρησκείε αλλά ούτε και ο. Ε, οι ακαδημαϊκοί και οι σοφοί κατόρθωσαν να πείσουν τον κόσμο ότι ο πόλεμος δεν αποτελεί λύση. Αλλά βλέπουμε ότι όλοι εξακολουθούν να εξοπλίζονται και να Ναι, πόλεμος... το βαφτίζουν απλώ διαφορετικά. Ή επιθετικό ή αμυντικό, αλλά παραμένει πόλεμο. Ο πόλεμο. Δεν, υπάρχει επιθετικό. Η Τώρα... ουσία είναι το ίδιο. Το Όπω κάνουμε... και όπλα, δεν υπάρχουν επιθετικά και ευθυντικά. Θα πάμε στα όπλα, είναι ένα κεφάλαιο. Εντάξει. Εντάξει. Τώρα, πριν που κάναμε έτσι αυτή την αναδίφιση στα ελληνικά ρητά, θυμήθηκα το Τάνι Επιτά και θυμήθηκα και τη σημαία του Β' Σώματο Στρατού. Και είδα ότι εμεί τώρα κάνουμε μια διοίκηση ειδικού πολέμου στο στρατόπεδο μέσα στο Παπάγο. Αργά, δεν ξέρω για τη θητεία Φλόρου. Τελειώνει η θητεία Φλόρου. Εντάξει, θα συνεχιστεί και μετά. Τη θητεία θα ζητεί, φλόρου, όχι, δηλαδή, θέλω δηλαδή, να, δηλαδή, από... ναι, καλά, εννοήτε, δεν <laughs> να α, πω. Δεν είναι καλά, εννοείται. Δεν θα σταματήσει. Θέλω να πω μετά. Αν σταματήσει, ένας... συγγνώμη, ναι. εδώ πέρα αυτή είναι η συντεχνιακή νοοτροπία. Ήταν ένα στόχο που είχε βάλει, θέλω να πω, ο Φλόρο και τον επιτυγχάνει στο τέλο θητεία του. Ο Δανιλ ο εκπρόσωπος τύπου του, IDF είναι ναύαρχος. Mm -hmm. Και όμως παρουσιάζεται με μια πράσινη στολή. Διότι υπάρχει μια στολή σε όλε τι ένοπλε δυνάμει. Ναι. Εμεί έχουμε διαφορετική και παραλλαγή. Το κάθε σώμα έχει τη δικιά, τους παραλλαγή. δικιά του παραλλαγή. Ναι. Έχουμε μια συντεχνιακή αντάληψη. Δεν μα αρέσει η διακλαδικότητα. Δεν μα αρέσει η συνεργασία. Και δυστυχώ και στα ίμια, όταν κάνουμε ανάλυση του θέματο, ήταν διότι και συντεχνιακά αντιμετωπίστη από μέρου μα η αντιμετώπιση. Αυτό λοιπόν το Άρα συμφωνείτε πρέπει... εσείς εσεί ότι πρέπει να έχουμε μια ενιαία δίκη ειδικού Έστω και αν αυτή βρίσκεται στην Αθήνα. Μα, η, το κέντρο είναι στην Αθήνα. Ναι. Θα, θα ενεργήσει όπου δει. Ω, ωραία, μπορούμε να την Ω, βάλει και κάπου αλλού. Ναι. Αλλά άμεσα πάνε και τα συντεχνιακά σου λέει Αθήνα. Και θα λέω Αθήνα <laughs> <laughs> για πρακτικού λόγου. Εξασφαλίζει εννοείται μια μεγαλύτερη ταχύτητα, α πούμε, σε στη... αυτή Έχει, στη... έχει μετά όλα, όλα τα πληροφορίε. <laughs> έχει τρει αίθουσε επιχειρήσεων. Έχει τα πιο... έχει, μπορεί να διεξάγει και να κατευθύνει ταυτόχρονα τρει διαφορετικέ επιχειρήσει. Είναι δίπλα στο ΓΕΘΑ. σου. Άνδρε, διεξύ... έχει να κάνει τρει διαφορετικέ επιχειρήσει. Έχει. Άνδρε, έχει να κάνει τρει διαφορετικέ επιχειρήσει. Έχει. Ε, μέχρι τώρα δεν χρειάστηκε να κάνουμε. Η επιχείρηση πάντοτε όλα δοκιμάζονται είναι τη πράγμαση. Ναι. Και προηγουμένω είπατε ότι το Τάνι Πιτά. Αυτό είναι ο πρώτο... πιτάς, αλλά ξέρετε. του ναι, το ναι. είναι ο πρώτο παράγων. Ο πρώτο παράγων που λέει οι ψυχικέ δυνάμει. Και τι του λέει η μητέρα του, του στρατιώτη που έφευγε. Δεν του λέει παιδί μου πρόσεχε ή θα γυρίσει διοικητή ή, δηλαδή ή, ή θα, δηλαδή, ναι. ή, πεθάνεις. Ή πεθάνεις. Δεν έχει. Και εμείς τώρα που αρχίζομαστε, ακόμα αρχίζομαστε. μέχρι τις τελευταίες ρανίδες λέμε. Ακόμα. Ναι. Δηλαδή δεν σου λέει όσο μπορείς, όσο, όσο αντέχεις, σου λέει μέχρι την τελευταία δρανίδα. Και λέει, αυτό λοιπόν εξακολουθεί να υπάρχει. Άρα συμφωνείτε εσεί με το στρατηγείο έτσι, ε. και είναι μια καλή κίνηση. Αλλά να σα πω, να σα πληροφορήσω σχετικό άσχετο ότι τα λεφτά των εξοπλισμών τελείωσαν. Τελειώσαμε, μέχρι εδώ ήμασταν. Εκπικοινωνείται με όλου του τρόπου δημοσιογραφικά αυτό. Εγώ, αν θέλετε, έχω το στένο και το λέω ξεκάθαρα. Συνάδελφοι το λένε και καλυμμένα. Δεν υπάρχουν άλλα λεφτά για εξοπλισμού. Άντε, άντε, στο τέλο, 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 τέλο. Μιλάμε, μιλάμε. μιλάμε τουλάχιστον μέχρι το 2026 και βλέπουμε. Τέλο, τέλο, τέλο. Ξεχάστε την άλλη φρεγάτα. Σα το λέω εγώ εδώ τώρα. Θυμηθείτε τη μέρα. Άντε να πάρουμε αυτά τα Αμερικάνικα που πολλοί δηλαδή θέλουν να τα δω κι εγώ. Τα LCS τι τρομερό έχουν, α πούμε, και πρέπει να τα πάρουμε καιδήποτε. Αλλά εγώ σα λέω ότι αυτά θα είναι η τελευταία μα κίνηση. Με, το... με, αυτή την υπόθεση εργασία. Μπορεί να διαψευστώ και μακάρι να διαψευστώ. Αργήσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν πήραμε κάτι που χρειαζόμαστε. Είναι κάποιο ρηγμένο από αυτόν τον εξοπλιστικό πυρετό τη Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Όσα οπλικά συστήματα και να έχει κάποιο, δεν του είναι αρκετά. Mm -hmm. Και όλη η που ξεκίνησε ένα πόλεμο, εμένα που μου αρέσει να διαβάζω την ιστορία, δεν αισθανόταν έτοιμη. Θέλανε ακόμα το κάτι περισσότερο. Κανένα στρατηγό δεν ξεκίνησε έναν πόλεμο ενώ ότι ε, στρατηγική στρατιωτική μάχη, δεν μιλάω σε επίπεδο κυβερνήσεω, και να αισθάνεται ότι είναι έτοιμο. Κατά την άποψή μου, τα, τα μέσα που έχουμε είναι αρκετά. Εκεί πέρα που μειονεκτούμε είναι στην ψυχική προετοιμασία και στην εκπαίδευση. Στον Αμερικάνικο στρατό, αποφυτεί το 70% αυτών που εισέρχονται στι στρατιωτικέ σχολέ. Στη, στη βασική εκπαίδευση στρατιώτου αποτυγχάνει ο ένας στους τέσσερις αφού περάσουν τα τεστ φυσικής καταστάσεως και υγείας. Η ειδικότητα του ελευθέρου σκοπευτού αποφυτούει περίπου το 40%. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε εμείς, ένα, είναι να έχουμε υψηλά κριτήρια εκπαιδεύσεως και δεν κάνουν όλοι για στρατιωτική και επίσης να αξιολογούνται και να σταδιοδρομούν βάσει των ικανοτήτων τους και όχι βάσει από αυτούς. Οι οποίοι τους, που αναζητούν προστασία εκεί για να προχωρήσουν. Και το δεύτερο είναι ότι με αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, ξέρετε υπάρχει ένα απόφευγμα που λέει ότι ο βλάκας μαθαίνει από τα λάθη του. Mm -hmm. Ο έξυπνος μαθαίνει από τα λάθη του άλλου. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται δύο πόλεμοι. Και, είχε, και έχει, έχουν γίνει τόσα πολλά και κάθε μέρα με εκπλήσουν. Θα σα πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εμεί ναι. πρόσφατα πουλήσαμε βλήματα πυροβολικού 105, 155, 203 και πήραν 50 εκατομμύρια. Είναι αδρανή. Και τα πήραν οι Αμερικάνοι για να τα δώσουν στου Ουκρανού. Οι Αμερικάνοι δώσανε στου Ουκρανού βλήματα 155 τα Excalibur. Να φανταστείτε το Excalibur κάνει. 80.000 το βλήμα και το απλό κάνει 5.000. Και τα Χάιμαρ τα οποία είναι όλα κατευθυνόμενα. Οι Ρώσοι, αφού υπέστησαν αρκετέ απόλυε, τώρα κάνουν ηλεκτρονικό πόλεμο και εκτρέπουν τα βλήματα διότι παρεμβάλλονται. Είναι σαν να ξεκινήσετε εσεί, βάζετε το GPS και να πείτε ομόνια και να εγώ να περιβληθώ και να σα πάρει το Σύνταγμα. Ναι. Έτσι λοιπόν τα εκτρέπουν. Και τώρα τι θέλουν τα αδρανή, τα οποία δεν έχουν μένα αυτή την ακρίβεια, αλλά δεν παρεμβάλλονται. Όλα χρειάζονται. Κατάλαβα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν χρειάζεται και αυτό το οποίο κάνει τη διαφορά είναι ο τρόπος ενεργείας. Η διαφορά μεταξύ Χαμάς και Ισραηλινού στρατού είναι χαοτική, δεν υπάρχει σύγκριση. Κι όμως πρέπει να αντιλαθούμε ότι όταν εφνιδιάζεις τον αντίπαλο και όταν είσαι αποφασισμένο, όταν το γεμίζεις επί δύο χρόνια με μηνύματα ότι εγώ θα επιτεθώ και στο τέλος λέει δεν θα επιτεθεί. Μπορεί να υπερ... όταν υπάρχει θέληση και τρόπο μπορεί να υπερκαλύψει τα εμπόδια. Να γυρίσουμε λίγο στην Ουκρανία και να πάμε μετά στη Γάζα. Ό,τι θέλετε. Πρώτα απ' όλα μου απαντήσατε με το δικό σα ωραίο τρόπο ότι δεν είναι το πρόβλημά μα τα όπλα, αλλά είναι η εκπαίδευση. Και, το... και οι πηγές, Και οι ψυχί, ναι. Ναι. Θέλετε να βγούμε έξω εδώ μια βόλτα στην Κυφυσιά. Όσου έχουν απολυθεί πρόσφατα τα τελευταία 2-3 χρόνια από τη θητεία του, κανένα δεν έχει ρίξει. Κανένα δεν έχει κρατήσει όπλο στα χέρια του. Να. Και δεν φταίνει οι ίδιοι. Άντε, λίγοι από αυτού να το απέφυγαν επειδή ήταν Πώ το λένε, ε, Δηλαδή δεν υπάρχει. έχουν ρίξει. Δεν υπάρχει. ξέρουν το αντικείμενό του. Ωραία, είναι ορισμένα προφανή. Ναι. Να πάρουμε τώρα για, τη... για το Ισραήλ. Το Ισραήλ χρησιμοποιεί γιατί έχει ειδικέ δυνάμει μηχανικού. Έχουν το προσωνύμιο του <laughs> Και η μονάδα του Φέντερ λέγεται Διαμάτη. Αυτοί, ξέρετε, οι Ισραηλοί χρο... ε, έχουν θητεία τρία χρόνια. <laughs> Αυτοί, επειδή θεωρούνται τιμοπόλεμοι, μετά από 1,5 χρόνο εκπαιδεύσεω. Και επειδή ακριβώ του μένει λίγη θητεία, υπηρετούν τέσσερα χρόνια. Και του καλούν κάθε χρόνο και κάνουν 40 μέρε. Επίστρατο. Όχι επίστρατο. Του κάνουν Όχι ναι. επίστρατο. Του κάνουν ανανέωση εκπαίδευση. και επίστρατο. Του κάνουν Ένα στρατιώτη ο οποίο δεν ρίξει 500 σφαίρε δεν έχει εξοικειωθεί με το όπλο. Εδώ δεν έχουν ρίξει πέντε. Τι, τι θέλω να σα πω. Θέλω να σα πω. Εμεί λοιπόν, ότι... Ναι. άμα, άμα. Είναι Μα λες... πρέπει ο αντίστοιχο κρασά που είναι επικεφαλή μια μονάδα τότε. Να πει εδώ, κοιτάξτε, εγώ έχω ένα λόγο ο οποίο το όπλο το έχει μόνο για να το καθαρίζει. Και για να φυλάει σκοπιά, κάτι πρέπει να κάνω. Και είναι όλοι έτσι. Και θέλω να σα πω και άλλα παραδείγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που με παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο και μου στέλνουν email συνεχώ. Έχουν κρατήσει τη σκούπα περισσότερο από το όπλο. Με τη σκούπα έχουν υπηρετήσει. Και θέλανε. Δεν πάω στην κατηγορία που δεν θέλανε, που βαριόντουσαν, που. που. Τι να σα πω για μηχανικού οι οποίοι δεν έχουν ανέβει ποτέ πάνω σε φορτηγό, ποτέ κανένα. Δεν έχουν δει μια νάρκη από κοντά. Όχι χρησιμοποιημένοι, εγώ δεν λέω γεμάτη. είμαστε πλήρη τέτοιων ιστοριών καθημερινά, κύριε Κρασά. Και αυτό σημαίνει ότι όταν γυρίζουν στα σπίτια του, λένε στου επόμενου ότι ο στρατό δεν είναι τίποτα. Μωρέ, αγκαριωμάχο είσαι. Εντάξει, θα καθαρίσει πάντα και θα σκουπίσει το υπόφραγμα. Και αυτό συνεχίζεται και συνεχίζεται και συνεχίζεται. Εάν είναι έτσι, τι να σου πω. Ναι. Τότε, τότε και εμεί θα, 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 υποχωρούμε όταν κάποιο μα πιέζει. Να ρωτήσω κάτι. Όταν κάποιο μα πιέζει, θα υποχωρούμε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αλλά έχετε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι. Και λέτε, παιδιά, τρώτε ό,τι θέλετε. Πίνετε, καπνίζετε, και μην προπονείστε. <laughs> θα περιμένετε να παίξει μπάλα. Όχι. Ε, εντάξει. θα δηλαδή. να πει ο κόσμο μέσα να το διακόψει όπω <laughs> <έγινε στο laughs> λοιπόν, <βόλιο> δηλαδή, θα γίνει. Είναι προβολή. Δηλαδή που δεν έκανε ένα στρατό. Ε, ε, σακ... το... ε, ε, να λάβετε υπόψη στον Αμερικανικό στρατό. Ε, λέω Αμερικανικό γιατί δηλαδή, έχει στοιχεία. Έχουν τεράστια ναι. στοιχεία. Και ο Βρετανικό στρατό. Απολύονται κάθε χρόνο και από τα τρία όπλα γύρω στα χίλια άτομα με μοναδικό αιτιολογικό την υπέρβαρη. Του λένε, το εδώ κύριε Κρασά, Είστε άντρα, είστε τόσο, Έχετε ύψονα 84. Είστε 15 κιλά πάνω από το κανονικό. Είστε έξι 6 μήνε θα χάσετε 15 κιλά, ή θα χάσετε τη δουλειά σα. Ναι. Στην Ελλάδα δεν έχει ποτέ απολυθεί κανένα για επαγγελματική ανεπάρκεια. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Μεγάλη αλήθεια, βέβαια. Και για αυτό 300 σε, όλ, σε όλο ζωή το δημόσιο τομέα. Ναι. Σε όλο δημόσιο τομέα. Σωστό. Εντάξει. Τώρα, ξέρω και σα διαβάζω και σα παρακολουθώ και σε εμά και σε άλλε εκπομπέ πόσο καλά έχετε διαβάσει από την αρχή τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Και ήθελα να ρωτήσω το εξή. Επειδή τα φώτα έχουν φύγει πια από τη σύγκρουση στην Ουκρανία, δεν είναι όπω ήταν στην αρχή. Αυτή τη στιγμή πολεμάμε για ποιο πράγμα. Πολεμάμε για μια απόσταση, αν καταλαβαίνω καλά, από την Αθήνα μέχρι του Αγίου Θεοδόρου, Μαξ, που κανένα από του δύο δεν μπορεί εκεί να κάνει πραγματική προβολή ισχύω. Αυτό είναι μια κρατομηχανή στρατηγία. Είναι μια κρατομηχανή η οποία ομοιάζει πια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου τη κρατομηχανή. Αυτό να το λάβουμε υπόψη. Πότε σταματάει και πώ σταματάει. Λοιπόν, ε, είναι η Ουκρανία, είναι η δεύτερη έκταση χώρα μετά την Ρωσία. Όντω είναι αυτά τα οποία είπε οι αποστάσει. Το αυτό που θα σα απαντήσω είναι πότε σταματάει. Ο πόλεμο σταματάει όταν ένα εκ των δύο εμπολέμων αποδεχτεί τη μύτα του. Mm. Πει σταματάω, ζητάω αναγωγή, δεν μπορώ άλλο. <coughs> όταν το πει αυτό, τότε υποτάσσεται στη θέληση αυτού του, του, νικητού, την οποία ο νικητή επιβάλλει το όρο τους. Αν τώρα η Ουκρανία μετά από 100-150 χιλιάδε νεκρού, αλλά και η Ρωσία έχει αντίστοιχου, αλλά ο πληθυσμό τη Ουκρανία είναι 40 εκατομμύρια και τη Ρωσία είναι 170 εκατομμύρια. Εάν η Ρωσία πει αρκετά, αρκετοί έχουν σκοτωθεί εκεί, θα αποσυρθώ. Θα σταματήσει ο πόλεμο. Αν η Ουκρανία πάλι από τη σειρά του πει: Έχω χάσει αρκετού, έχουν καταστραφεί όλε αυτέ οι πόλει, δεν μπορώ να συνεχίσω, θα σταματήσω. Θα σταματήσει ο πόλεμο, θα συνονοηθούν μεταξύ του και να κάνουν μια συνθήκη αναγωγή. Πώ φτάσαμε σήμερα... σε αυτό όμω τη μικρή τσέπη, πώ φτάσαμε, όλο αυτό, όλο αυτό το εκτεταμένο μέτωπο να είναι μια τσέπη 40 χιλιόμετρα. Είναι φτάσαμε διότι πήγαμε στα παλιά καλά συστήματα και οι νάρκες των 4 δολαρίων η μία και τα σηματοπλέγματα τα οποία και αυτά πολύ φτηνά σταμάτησαν τα σύγχρονα μέσα διότι πάντοτε τα σύγχρονα μέσα το, 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 το κλασικό πάντοτε είναι στην ευικαιρότητα και αποδείχθηκε <χαι> στην Ουκρανία ότι παρά όλα τα συστήματα που τους είχαν στείλει τους σταμάτησαν οι νάρκες Βάλανε εκατομμύρια ανάρκες, και μάλιστα τις βάζουν και διπλές, μία πάνω στην άλλη, προκειμένου να είναι σίγουροι ότι θα περάσει το άρωμα που είναι βαρύ, πατήσι, να σκάσει. Ναι, ναι. Και μιλάμε μεγάλη ποσότητα ναρκών. Σηματοπλέγματα, τάφρους, τα, τα, οι τάφροι τι είναι, τους εβάζουν να περάσει από ένα συγκεκριμένο σημείο. Για να γίνει η γεφύρωση της τάφρου, θα βάλεις τα γεφυροφόρα, αλλά τότε όλα θα πάνε από ένα σημείο. Πηγαίνοντας σε ένα σημείο, τότε γίνονται πιο εύκολοι στόχοι. Αυτά είναι κλασικά, δεν, δεν είναι, δεν φεύγει. Ό, όλα αυτά είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν μπορεί να είσαι αθλητής, αν δεν αθλείσαι. Να. Αν δεν προπονήσει. Όλα λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το σημείο και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο θα είναι αγώνα αντοχή. Να λάβετε υπόψη και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, το οποίο μοιάζει η κατάσταση, έπρεπε να γίνει εκείνη η κρατομηχανή. Να σκοτωθούν 40 εκατομμύρια συνολικά, πιθανόν να είναι και λιγότεροι τώρα που μου ξεφεύγει το νούμερο, αλλά σταμάτησαν όταν πλέον δεν αντέχανε. Έτσι, και έτσι σταματάνε ο πόλεμο. Και η Χαμά θα σταματήσει, ή μάλλον πόλεμο στη Γάζα θα σταματήσει, όταν ένα εκ το δύο, αν πει το Ισραήλ, δεν μπορώ να συνεχίζω να σκοτώνω κόσμο ή να έχω όλες αυτές τις ζημιές που έχω διότι έχει, έχει ε, και πιέσει δέχεται ή το αντίστοιχο που είχα Και επειδή έχουμε και τις 4 Δεκεμβρίου σήμερα ήταν, έγινε η μάχη των Δεκεμβριανών στην Αθήνα όταν το Ελλάς δεν μπόρεσε να συνεχίσει και να καταλάβει στρατιωτικά γιατί ιτήθηκε στρατιωτικά. Ναι βέβαια. Ιτήθηκε στρατιωτικά ζήτησε ένα κοχή. Τη στιγμή που ζήτησε ένα κοχή, το πρώτο που του είπε ο εκπρόσωπο του Σκόμπι, δεν μιλάω γιατί. Για τη συνθήκη τη Βάρκη, και πήγανε πολιτική. Μιλάω δηλαδή για την ανακοχή, για την κατάπτυση των πυρών. Για το θεωρητικό σκέλος. Το πρώτο που του είπε ο Ρεδανό ταξίρχο, του λέει: Αυτοί που ζητάνε την ανακοχή είναι οι τιμένοι. Ακούστε λοιπόν τι θέλουμε να κάνετε. Mm. Όταν του είπανε, ο ιτημένο, και αν δεν θέλετε, ξαναπηγαίνετε να συνεχίσετε και θα έρθει με δυσμενέστερου όρου μετά. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα θέλω να σα κάνω, για αφορά τη Γάζα, αλλά αφορά τα διδάγματα που παίρνουμε εμεί από τη Γάζα. Ε, αν είναι σωστό αυτό που διαπιστώνω ότι πλέον θα πηγαίνουμε σε πολέμου σε αστικό περιβάλλον, όχι. αν δηλαδή αποκλείονται Μπορείς ή άλλου τύπου, εξαρτάται, εξαρτάται που θα επιλέξει το παιδί. Όχι πειδί, μιλάω για εμάς, μιλάω για την Ελλάδα, δεν με νοιάζει για ένα αστικό, σημαίνει να κάνουμε πόλεμο στην Αττική. Σε ένα νησί. Ήθεσα... Ε, το νησί δεν είναι αστικό περιβάλλον. Ναι, εντάξει. Η δηλαδή, πόλη τη Ρόδου είναι αστικό είναι περιβάλλον. Είναι η πόλη, ναι. πόλη τη Ρόδου για Θέλω να καταλάβει. Θέλω να πω δηλαδή για... τα νησιά μα, τα μεγάλα, για... έχουν πόλει. Ωραία, για, μέσα, για να καταλάβει ένα νησί θα πρέπει να ελέγξει το αεροδρόμιο, mm -hmm. να ελέγξει το λιμάνι, διότι τη στιγμή που θα αποβιβαστεί θα θέλει να στέλνει δυνάμει. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει σε ένα νησί όταν το καταλάβει να ελέγξει, να μπορεί να συνεχίζει να το εφοδιάζει με διαθαλάσσει και από αέρος. Αυτό συμβαίνει και για τον αμυνόμενο και για τον επιθυμεμένο. Άρα λοιπόν, η άμυνα του... Τη Ρόδου, του λιμανιού τη Ρόδου είναι αστική περιοχή, αλλά η άμυνα του αεροδρομίου τη Ρόδου, που είναι εξίσου σημαντικό όσο και το λιμάνι, είναι, είναι, είναι η περιοχή που είναι ένα κλασικό πεδίο μάχη. Ένα κλασικό πεδίο μάχη έχουμε ένα πεδίο μάχη εδάφου. Το ίδιο είναι... συμβαίνει και στον Εύρο, φαντάζομαι. Στον Εύρο είναι εξοχήν το χώρο εκεί πέρα. Το που κλασικό που λέτε πεδίο μάχη. Το κλασικό πεδίο μάχη υπό την έννοια ότι θα υπάρχει σύγκρουση δύο στρατών σε ένα πεδίο μάχη με ότι αυτό συνεπάγεται. Εμεί σε αυτέ τι περιπτώσει είμαστε έτοιμοι. Όχι, όχι εμεί είμαστε έτοιμοι, είναι λάθο η ερώτηση. Εμεί είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε άμεσα, είναι η σωστή ερώτηση. Ε, το άμεσα σημαίνει, από το πάλι πάμε στο παράγραφο, είναι ότι, ότι, θα πρέπει να δοθεί κάποιο χρόνο. Δηλαδή δεν μπορεί να πούνε αύριο γίνεται πόλεμο. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Ναι. Θα, Μάλλον, δεν μπορεί θα να κάνει. υπάρχουν σαφεί ενδείξει για το πότε να κάνει. Δεν δηλαδή πρέπει να καλέσει κόσμο. Δηλαδή, να λάβει την υπόψη τη μονάδε εκτό από του επίστρατου που θα συμπληρώσουν στην πολέμο σύνθεση, έχει ο άδειες, άδειες και ο κόσμο που βρίσκεται σε διάφορε δηλαδή. αποστολέ, εκπαιδευτικέ άδειε, άδειε κτλ. Όλου αυτού θα πρέπει να του επιστρέψει πίσω. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει έτσι. Yeah. Και να, λάβει την υπόψη και το τελευταίο, όταν έπρεπε να στείλουμε τη Ζήτα Μακ στην καρδίτσα που πιάσανε οι πλημμύρε, του πήρε δύο μέρε και δεν ήθελαν να κάνουν πόλεμο. Φορτώθηκα σε δύο λεωφορεία και φόρτωσα και τι βάρκε. Σκέψου τον πόλεμο. Αλλά ήθελε 24 ώρε. Δεν πήραν πυρομαχικά μαζί του. Δεν αντιμετώπιζαν εχθρό. Στον πόλεμο θα αντιμετωπίσει εχθρό, θα σε προσβάλλουν. Μπορεί να ξεκινήσετε 100 αυτοκίνητα και να φτάσετε 20. Μπορεί να ξεκινήσετε 10.000 και να καταβάλλετε 10.000. Οι αρχέ του πολέμου έχουν παραμείνει ίδιες. οι ίδιε. Στρατηγοί, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ να είστε καλά, μου άρεσε αυτή η δόση ειλικρίνεια στι μέρε μα, γιατί λείπει η ειλικρίνεια και η στρατιωτική και η πολιτική ειλικρίνεια. Κύριε Βασίλη, μου ευχαριστώντα το καλό μα καλεσμένο. Μια μικρούλα δοφόνη, παρακαλώ πολύ, που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Το τελευταίο καιρό διαμορφώνεται μία τάση σε όσου ασχολούνται με τη στρατηγική, τα διεθνή θέματα, τα εθνικά θέματα. Είναι μία νέα μόδα, την οποία παρατηρώ. Έχει πάρει ο Χορταρέα πρώτα τον τίτλο, και οι άνθρωποι αυτοί ψάχνουν κάπω να ονομαστούν. Είναι λεγόμενοι μελλοντολόγοι. Βλέπουν μπροστά. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με δάφου. Τι με ενοχλεί και τι με ενδιαφέρει. Με ενοχλεί και με ενδιαφέρει ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν να ζυμώνονται για να πούνε στην Αριέλ και το Βιτάμ τι πρέπει να κάνει αργότερα. Α το πούνε στην Αριέλ και το Βιτάμ. Όταν εδώ είμαστε όμω να συζητάμε για εθνικά θέματα, δεν μπορεί αγαπητοί κύριοι εσεί που επηρεάζετε και κάποιου χιλιάδε που σας διαβάζουν να πετάτε στο καλάθι των αχρήστων τι διεθνεί συνθήκε, την ιστορία, την κατοχή τη Κύπρου. Να πετάτε όλο το παρελθόν γιατί εσεί είσαστε κάποιοι υπηρεσίε και κάποιοι κάλχε που έχετε μασίσει η φύλλα δάφνη και θα μα πείτε τι θα γίνει στο μέλλον. Το μέλλον τη Ελλάδα εξαρτάται από το παρελθόν. Εξαρτάται από το αίμα που έχει ποτίσει παντού, εξαρτάται από το αίμα που πότισε την Κύπρο και πάνω απ' όλα εξαρτάται από τα δίκαιά μα. Δεν είμαστε τάμπουλα ράζα ξαφνικά παίζουμε στρατέγκο από το μηδέν και θα σα πει ο κύριο Τάδε τι θα γίνει. Η μελλοντολογία αφορά λοιπόν τα σούπερ μάρκετ και τι άλλε επιχειρήσει. Τι εθνικέ θέσει και τα εθνικά δικαιώματα τα αφήσετε στην ισχύα του. Μέχρι το επόμενο, Λίτερ, να είστε καλά.